της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Προφανώς και δεν άρεσαν καθόλου στους καναβαλιστές και τα 49 πληρώματα τα όσα είπε ο κύριος Νίκος Χρυσοβιτσάνος, πρόεδρος του καναβαλικού οργανισμού, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα που βάζουμε είναι χτυπάμε τις λογικές που έχουν να κάνουν με τις χορηγίες. Έτσι, και ότι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Με την έννοια ότι καρναβάλι καθοδηγούμενο από επιχειρήσεις είναι μια πολιτική επιλογή μας και δεν το θέλουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι και στο άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε χτες στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι λέμε πολύ απλά, ότι μπορεί να διαμορφώνει ο λαός, δηλαδή ακριβώς το κομμάτι, ο πατρινός λαός, το θέμα του καρναβαλιού μόνος του. Δεν χρειάζεται σπόνσορες, χορηγούς και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά τόνισε ότι ο συμπληρωματικός κρυμμένος θησαυρός γίνεται από καναβαλιστές επειδή θέλουν να αποκτήσουν σχέσεις οικονομικών συμφερόντων από το πατρινό καναβάλι. Σύμφωνα με κύκλους καναβαλιστών, στην ουσία η τοποθέτηση Χρυσοβιτσάνου επιβεβαιώνει την προβληματική φιλοσοφία που έχει η νυν δημοτική αρχή απέναντι στο καναβάλι και το θεσμό. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δώσει απάντηση στο τι κάνουμε. Συμπληρώνουμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Να του δώσουμε τη σημασία και την αξία που χρειάζεται. Τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί να υπάρχει σχόλιο. Όσο για την πίσνα που κάποιοι, στην οποία κάποιοι αναφέρονται, εμείς απαντάμε από εδώ, από την πίσνα που κάνουμε τόσα χρόνια, παράλληλα με την αγάπη μας για το καρναβάλι. Πίσνα είναι η δουλειά μας, στην οποία μας βρίσκεται, την αφήνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε παράλληλα και το πράγμα που αγαπάμε. Αντίθετη όμως είναι η άποψη του Δήμου. Ωστόσο, περιμένουν άπαντες την επίσημη απάντηση του Δήμου πέραν από αυτή του καναβαλικού οργανισμού για το θέμα του κρυμμένου θησαυρού και της κίνησής τους. Στο τραπέζι, ωστόσο, από καναβαλιστές έπεσαν και άλλες ιδέες, όπως αυτή της διοργάνωσης μιας δικής τους παρέλασης, δηλαδή παρέλαση με 49 πληρώματα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Οι πιο σκληροί όμως θέλουν να προχωρήσουν ακόμα και σε παρέλαση. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις και το πρόγραμμα του συμπληρωματικού κρυμμένου θησαυρού, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αν και οι επαφές συνεχίζονται. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ο κρυμμένος θησαυρός, ο συμπληρωματικός αυτός κρυμμένος θησαυρός, θα γίνει κανονικά. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.